παιδιά, καλωσορίσατε για ένα ακόμη απόγευμα στην τηλεοπτική συχνότητα του Flash και στο Like φυσικά. Like θα κάνουμε και σήμερα στην ημέρα με πλούσια θέματα, με σύνδεση με την Αριδέ και τον Δημήτρη Κίμογλου, όπως φυσικά και με ένα πλήρες αφιέρωμα στο Goji Berry, στο Superfood της εποχής. Έναν καρπό, ο οποίος, όπως λένε οι ειδικοί, εγγυά τα θαύματα σε όσους το καταναλώνουν καθημερινά. Επίσης, Γιώργος του Πουλίδης κοντά μας για να σχολιάσουμε το τι συμβαίνει στην ελληνική showbiz, αλλά και να δούμε περίεργα θέματα και σήμερα. 24-6-10-32-2-33 με εσωτερικό 2 είναι ο αριθμός που εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε για να κάνετε δικό σας αυτό το υπέροχο εδώ πέρα πακέτο δώρου με τα δύο κρασιά από το εινοποιείο του κυρίου Γκατζάρα στα Σέρβια Κοζάνης. Ένα ερυθρό λοιπόν και ένα λευκό κρασί, το Αθηνά, το γνωστό, ξακουστό, υπέροχο κρασί του κυρίου Κατζάρα και τον ερυθρό Κατζάρας. Έτσι ακριβώς, για να ζεστάνουμε τα βραδάκια μας, τα κρύα, να συνοδεύσουμε τις υπέροχες γεύσεις που μαθαίνετε κάθε Δευτέρα από εδώ να κάνετε μέσα από το Like και τον Κώστα τον Κολλιό. 30 λεπτά περίπου έχουμε αργήσει να βγούμε στον αέρα και μάλλον θα καθιερώσουμε το ραντεβού μας 6 παρατέταρτο με 7, γιατί στις 7 αναγκαστικά πρέπει να διακόπτουμε για τον Απόστολο Γαϊτάνη. Και αν συνεχίσω έτσι, θα την τελειώσω την εκπομπή μόνη μου σήμερα. Δεν θα έχω κανένα καλεσμένο. Λοιπόν, 8 του μηνός σήμερα, Τρίτη, αν και εμένα μου φαίνεται ότι έχει πάει Πέμπτη, Παρασκευή, δεν ξέρω γιατί, από χθες μέχρι σήμερα, σαν να πέρασαν 4 μέρες. Έχω μόνο εγώ την αίσθηση και εσείς. Αν έχετε την ίδια αίσθηση, ξέρετε τι κάνετε. Τηλεφωνείτε, λέτε νεύρα, λιτσάκι, και εμείς την ίδια αίσθηση έχουμε. Και θα μου πείτε τι γίνεται. Μοιραζόμαστε και λίγο τον πόνο μας. Τι κάνουμε κάθε απόγευμα εδώ. Μοιραζόμαστε τις χαρές, τους προβληματισμούς, τα νέα και τις ανησυχίες μας. Και σήμερα 281 ημέρες συμπληρώθηκαν μαζί με την σημερινή που έχουμε ζήσει από αυτόν τον υπέροχο χρόνο, από αυτά τα 2013. Που δεν ξέρουμε ακόμη τι μας επιφυλάσσει ή επιφυλάτει ή θα μας επιφυλάξει. Όλα αυτά θα τα λύσουμε φυσικά με τον γλωσσολόγο μας, τον Γιώργο του Πουλίδη, σε πολύ λίγο. Χρόνια πολλά να πούμε στην Πελαγία, χρόνια πολλά Πελαγία. Πελαγία, αν τηλεφωνήσεις και γιορτάζεις, θα πάρεις ένα τέτοιο σετ δώρου από το Like τελείως δωρεάν. Τελείως δωρεάν, γιατί θα στο χρεώναμε κιόλας. Έτσι, προσφορά από εμάς για τη γιορτή σου, για να κεράσεις τους καλεσμένους σου. Να ευχαριστήσω φυσικά το Σόχο για τις ωραίες μου μπουκλίτσες σήμερα. Επιμελήθηκαν τα μαλάκια μου και βγήκα πολύ ωραία και χτενισμένη. Μ' αρέσει να τα λέω μόνη μου. Βγήκα πάρα πολύ ωραία και πολύ χτενισμένη. Και να πούμε πως εμείς δεν έχουμε διεθνή ημέρα. Όχι. Ούτε παγκόσμιες ημέρες έχουμε, αλλά κάποιες περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο σήμερα έχουν την τιμητική τους και γιορτάζουν. Όπως για παράδειγμα η Κροατία, η οποία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Γιουγκοσλαβία το 1991. Επίσης, η μέρα του ναυτικού στο Περού. Ο Μιχάλης ο καπετάνιος μας, αν ήταν στο Περού, σήμερα θα γιόρταζε. Μιχάλη μου, μου κάνει και λίγο Περού. Περουκινός, Περουβιάνος, εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Ενώ η μέρα της πολεμικής αεροπορίας έχουμε στην Ινδία. Λοιπόν, κι άλλο λοιπόν, τι θα κάνω εγώ με αυτά τα λοιπόν. Πέρυσι έπαιζα με τα μαλλιά μου, φέτος έχω τα λοιπόν, πού θα πάει. Μετά από 20 χρόνια τηλεόρασης, ίσως γίνω κι εγώ σωστή παρουσιάστρια. Έχω να πω μία είδηση. Δεν ξέρω αν μου παρακολουθείτε με προσοχή, αναφέρομαι κυρίως στους καπνιστές αυτή τη στιγμή, αλλά και στους αντικαπνιστές, γιατί νομίζω ότι θα τους αρέσει πάρα πολύ αυτή η είδηση. Στους δεύτερους, τους πρώτους, δεν ξέρω. Περιορισμός λοιπόν σε ελκυστικά πακέτα τσιγάρων. Απαγόρευση προϊόντων με γεύσεις, ναι, πολύ καλά ακούτε, και ακόμη μεγαλύτερη σήμανση στα πακέτα, τα οποία θα συνοδεύονται και με διάφορες ανατριχιαστικές φωτογραφίες που θα δείχνουν πνευμόνια μαυρισμένα, ανθρώπους να πεθαίνουν στο νεκροτομείο, εκεί πέρα διάφορους να τους πηγαίνουν. Ναι, όλα αυτά θα περιλαμβάνει το νέο πακέτο μέτρων για τη ρύθμιση της πώλησης προϊόντων καπνού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
το οποίο και καλείται να εγκρίνει αυτές τις μέρες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε κάποιες περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι έχετε ταξιδέψει, θα έχετε δει πακέτα με διάφορες φωτογραφίες επάνω, έτσι σαν αυτές που σας περιέγραψα πιο πριν. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι εκτός ότι αυτό το μέτρο θα ισχύσει και για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα έχουμε και προϊόντα καπνού με γεύσεις. Κυκλοφορούσαν κάποια μεμέντα, μεμέντα τα περισσότερα, κάποια άλλα με γεύση καρύδα, κανέλα, δεν ξέρω τώρα. Σκόρδο, γιαπράκι, φασολάδα, τέρμα αυτές οι γεύσεις που ξέρατε. Γι' αυτό όσοι, αν και εμείς είμαστε κατά του καπνίσματος και λέμε όλοι να κόψετε το καπνίσμα, όσοι όμως από σας θέλετε, προμηθευτείτε τα τώρα, γιατί με τη νέα φρουνιά τέρμα αυτά που ξέρατε. Το ΔΣ τώρα της Eurobank και της Νέας Πρωτών αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης των δύο τραπεζών. Η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση της Νέας Πρωτών από την Eurobank, με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δύο τραπεζών. Από την άλλη πάλι έρχεται εδώ πέρα η Deutsche Bank. Ναι, ναι. Και τι μας λέει για την Ελλάδα? Λέει, ύφεση 4,3% φέτος και επιστροφή σε θετικά πρόσημα από το 2014 προβλέπει λοιπόν για την ελληνική οικονομία. Η Γερμανική Τράπεζα προβλέπει επίσης ήπια ανάκαμψη της τάξης του 0,8% το 2014 και 2% για τον επόμενο χρόνο. Τι ωραίες προβλέψεις είναι αυτές, έτσι. Σπυρί-σπυρί μας τη δίνουν την ανάπτυξη εκεί πέρα. Η Deutsche Bank, λέει, η Γερμανική Τράπεζα. Και να περάσουμε στα αθλητικά μας, τα αθλητικά, τα πολύ ωραία. Και χθες είχαμε μια πολύ ωραία εκπομπή, το είδατε το τρίτο ημίχρονο χθες, με τον Αργύρη τον Τζιγκενόπουλο και τα δύο τα παλικάρια μας από την Κοζάνη και από τη Βέρεια, το δεν θυμάμαι τώρα από ποια ομάδα ακριβώς, γάμα εθνική η Κοζάνη φέτος. Ο Καντονά λοιπόν συνεχίζει την ποδοσφαιρική του περιήγηση. Και φυσικά αυτή η περιήγηση γίνεται ανά τον κόσμο, φτιάχνει ένα μεγάλο ντοκιμαντέρ για τα σπουδαία ντέρμπι. Φανταστείτε λοιπόν ποιο μεγάλο ντέρμπι θα είναι αυτό που θα συμπεριλάβει ο Καντονά σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Ακούω εγώ ψιθύρους, λέτε εσείς Ολυμπιακός, οι άλλοι λέτε Παναθηναϊκός, οι άλλοι μισή λέτε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Όχι, όχι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν. Στις 9 Οκτωβρίου το κανάλ Sinsport θα προβάλλει το ντοκιμαντέρ του με τίτλο Looking for Athens. Ο Γάλλος Άσος μίλησε στο γαλλικό τύπο για τα ντέρμπι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού ή μάλλον του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και την κρίση στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα από τα πιο καυτά ντέρμπι της Ευρώπης, αναφέρει ο ίδιος και θα έχουμε έτσι αγωνία και πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τις εικόνες του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ. Σε αυτό το σημείο έχω μια πολύ μεγάλη έκπληξη για τον Γιώργο τον Τουμπουλίδη. Γιώργο μου, καλησπέρα. Ευτυχώς θυμήθηκες να μου μιλήσεις. Μόνο αυτό έχω να πω. Καλή σε εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μιας και σήμερα συναντιόμαστε, έτσι, πρώτη μέρα για αυτή την εβδομάδα, Γιώργο. Και έχουμε εδώ πέρα να πούμε πράγματα και θάματα. Λες, ε. Έχουμε να σχολιάσουμε πολλά πράγματα. Και δεν ξέρω με τι να πρωτοξεκινήσω. Να ξεκινήσω με κάτι. Να ξεκινήσω εγώ με τη διαφάνειά σου. Που δεν τη βλέπει ο κόσμος. Με τη δαντέλα μου, ναι, από πίσω. Ναι. Να γυρίσεις λίγο έτσι να τη δούνε. Να γυρίσω λίγο. Δεν είναι καλό. Είναι καλό. Είναι pink. Φανταστικό αυτό. Γι' αυτό είναι καλό. Σκουρόχρωμη όσο εδώ σκουρώνει. Σήμερα ναι. Όσο πάει σκουρώνει. Σκουρώνει. Σκουροχρωμένη. Σκουραίνει λίγο ο Γιώργος μας. Έπαιξες και τένις, μάθαμε σήμερα. Το άκουσες και αυτό λοιπόν. Το άκουσα, ναι. Ισχύει. Ακούστηκε, ναι. Ακούστηκε. Πολύ ωραία. Χαίρομαι. Χαίρομαι που γυμνάζεσαι. Φανταστικά μαλλιά, φανταστικό μακιγιάζ. Ναι. Απίστευτη διάθεση. Καλά, τη διάθεση που την πας. Με διάθεση να, ναι, να ξεκινήσεις την εκπομπή μόνη σου και να την τελειώσεις μόνη σου. Ναι, δηλαδή, πραγματικά είναι πράγμα το σήμερα. Είδα, το ένιωσα. Το ένιωσες. Κάτι λέει για τις ταυρίνες. Δηλαδή, ναι, σήμερα είναι η μέρα που θέλουν να τα κάνουν όλα μόνες τους. Όλα. Μάλλον και το τακούνι δεν το δείξαμε. Είναι σουάγ το τακούνι, θα το δείξουμε μετά. Λοιπόν, σήμερα δεν θα τα κάνω όλα μόνη μου, το αποφάσισα αμέσως τώρα και επειδή... Μου δίνεις ευκαιρία δηλαδή να μιλήσω, ε. Εκτός από αυτό, σου δίνω και ευκαιρία να συνοδέψεις το ζευγάρι σου. Wow. Ναι. Στο υπνοδωμάτιό σου. Wow. Ναι. Και να
Επίσης, λοιπόν, το εταιρόν σου ίμιση, ότι βλέπεις τις σχέσεις σου πιο σοβαρά. Υποχρεωτικά δηλαδή είναι αυτό, ε? Όχι, αυτό θα σου το μάθω εγώ πώς θα το κάνεις πιο σοβαρά. Ό,τι θέλεις, τέλος πάντων, να φαίνεται ότι είστε ένα. Φαίνεται ότι είμαστε ένα, αλλά δεν θέλω να πάει στο υπνοδωμάτιό μου. Υπάρχουν όμως εκεί έξω κάποιοι άνθρωποι... Που ζουν μονάχοι. Εκτός από αυτό. Και που θα θέλανε, όταν είναι με ένα άλλο άτομο, έτσι, όταν έχουν πρόσωπο στη ζωή τους, να το νιώθουν πραγματικά, να το αντιλαμβάνονται και μέσα στο σπίτι και να το ζούνε. Γι' αυτό, την ώρα λοιπόν που θα καθίσουν έτσι γουτσου-γουτσου μέσα στο χειμώνα και το γουτσου-γουτσου δεν μου αρέσει καθόλου. Όχι. Έχει αλλάξει. Πώς αλλιώς έχει γίνει. Γάτσου-γάτσου. Δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, ξεκινάει όπως... από μου. Ή από... Μουτσου-μουτσου. Ναι, γιατί, τι έχει. Εντάξει, γουτσου-γουτσου, μουτσου-μουτσου, όπως καθίσετε τέλος πάντων και είστε έτσι αγκαλιά και βλέπετε την ταινία σας ή διαβάζετε ένα βιβλίο. Ή τρώτε ένα popcorn που σας έχει κάτσει εδώ κάπου. Μου χαλάστε αυτό τώρα. Θέλετε να ταιριάζετε ενδυματολογικά. Πώς πας στο γάμο και η γυναίκα φοράει ροζ και εσύ πρέπει να βάλεις ροζ γραβάτα. Πρέπει να βάλεις ένα, πώς το λέγε, Penny Travelopoulos. Ένα απαλό της άμμο αυτό, το σαντ κάτι. Ναι, ένα στοιχείο πρέπει να βάλεις με την τουαλέτα. Από όλα αυτά, ναι. Της συνοδούς. Έτσι θα κάνετε και εσείς το βράδυ. Και έχουμε πιζάμες για ζευγάρια. Ναι, πραγματικά, έγινε και αυτό. Πες μου ότι δεν θα έχει καρδούλες. Έχει καρδούλες. Κοίταξε, καλύπτουν όλα τα γούστα. Θα σου πω ότι οι πιζάμες για ζευγάρια είναι μια νέα μόδα που έχει κυκλοφορήσει στο εξωτερικό και έχει φτάσει και στην Ελλάδα μας και στη Δυτική Μακεδονία, γιατί υπάρχουν καταστήματα στα οποία μπορούμε να προμηθευτούμε πιζάμες για ζευγάρια. Βλέπουμε και θέλω έτσι να σχολιάζουμε ταυτόχρονα κάποιες από αυτές. Εδώ πέρα, για παράδειγμα, η γυναίκα έχει ντυθεί σκυλίτσα. Σκυλίτσα δεν είναι αυτό, η πάντα. Κάτι τέτοιο, ναι, ναι. Και το αγοράκι φοράει την αντίστοιχη σε ανδρικό. Και συνοδεύεται επίσης με ένα ζευγάρι γυαλιά. Τα φοράνε και οι δύο. Άρα δεν βλέπουνε. Ναι, επίσης μπορείς να έχεις το σκυλάκι σου. Πού, στην οικογένεια. Α, σαν οικογένεια. Και να του κάνεις και αυτού νου. Υπάρχουν και για το κατοικίδιό σας, για το pet σας, πιζαμούλες που μπορείτε να του φοράτε και να νιώθετε. Τις διπλές δεν βλέπω. Πού τις έχεις, Λίτσα? Ποιες, συγγνώμη. Αυτές που μπαίνουν μαζί και οι δύο. Α, περιμένετε. Πάμε να δούμε κι άλλες. Πες μου ότι υπάρχει τέτοιο. Κι άλλες. Εδώ είναι σε πιο... Στόνο. Πιο αθλητικό. Έχει ντυθεί... εδώ πέρα... Κόκκινος κουφίτσος. Αυτό είναι... έχει ντυθεί... Κάτι σε κόκκινο, κόκκινο γούλι. Κόκκινο. Ήλια στην ντομάτα. Δεν ξέρω τι βάζει κάτι κόκκινο. Για τους πολύ κρυουλιάριδες οι προηγούμενοι. Γιατί μπαίνανε και τα ποδαράκια μέσα. Ναι, αυτό είναι μια ασυμμετρία που βγάζει. Είναι σαν εφημερίδα. Την έχουμε διαβάσει και τη φοράμε και σαν ρούχο. Έτσι. Εμένα μου κάνει και λίγο, πώς το λένε αυτό, ακτινογραφία. Τώρα ναι. Φαντάζεστε το εταιρόν ίμιση με αυτή την πιζάμα, ξέρω εγώ. Όχι, φαντάζομαι να τη βγάζει. Θέλει τρεις ώρες να τη βγάλει. Α, εδώ, που αυτό μπορείτε είναι. Να ντυθείτε τυγράκια. Ναι, η κοπέλα είναι Κινέζα, φαίνεται. Ναι. Τι σημαίνει, Κινέζικη τίγρης? Κινέζικη νοοτροπία σημαίνει. Α, μάλιστα. Εδώ μπορείτε να ντυθείτε παράλληλες γραμμές, ροζ και γκρι. Ναι, παρακαλώ. Α, ο Μπόμπος Φουγκαράκης. Τέλειο, αυτό είναι, ναι. Και δεν είναι καθόλου παιδικό. Πάλι με τα γυαλιά, βλέπεις, πρέπει να είναι οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Ναι, μπορείς να ντυθείς ζεύρα επίσης με το ζευγάρι σου. Να φορέσεις ένα στο πάνω μέρος και άλλο στο κάτω. Ναι, και να πάτε για ύπνο μετά έτσι. Και μετά να βγάζει ένας του άλλου το μέρος. Ως δύο ζεύρες. Για να δούμε και άλλες προτάσεις για ζευγάρια. Αχ, το love δεν το αντέχω άλλο. Λο για τον άντρα και συμπληρώνεται με μια καρδούλα και οι υπόλοιποι λέξεις. Α, τα πιστεύεις να το διπλό που σκεφτόμουν. Αγελαδίτσες. Όχι, είναι ζευγάρι καναπές. Ζευγάρι καναπέ. Ναι, υπάρχει και αυτό, γιατί μπορείς να κάνεις και τον καναπέ στο σπίτι σου. Εδώ έχουμε ντυθεί ερωτευμένοι και οι δύο. Μόνο που ο άντρας έχει... Α, εδώ έχουμε ντυθεί γνωστή εταιρεία. Ναι, ναι. Σε ροζ και καφέ. Α, ορίστε, και τα κατοικίδια σου που σου έλεγα. Αν νόμιζα κάναμε και παιδιά. Τι κάναμε? Κάναμε μια γάτα και ένα σκύλο. Μπράβο. Εσύ έκανες το σκύλο. Α, το πράσινο. Παραπέμπει σε ποδοσφαιρική ομάδα. Το κάτω είναι υπέροχο. Τέλεια.
Εδώ. Δεν ξέρω. Και εδώ μπορείς να ντύσεις και όλη σου την οικογένεια. Να ντυθείτε ντάμπο το ελεφαντάκι, να ντυθείτε μπομπο το φουγκαράκι. Να ντυθείτε αθλητική ομάδα. Ναι, ντυθείτε κάτι όλοι μαζί, έτσι, για να έχετε ένα dress code συγκεκριμένο κατά τη διάρκεια που θα είστε στο σπίτι και να νιώθετε οικογένεια. Ναι, έτσι αισθάνομαι οικογένεια εγώ. Δεν αισθάνεσαι έτσι πια οικογένεια. Πραγματικά, εδώ να δεις. Δηλαδή τις απόκριες τι θα επιλέξω. Τίποτα, το έχεις και για αποκριάτικη στολή, έχω να σου πω. Όχι, άμα την έχω για το σπίτι, δεν θέλω να την βγάλω έξω. Ταυτόχρονα. Για να δούμε και άλλες προτάσεις. Σε πείθω τώρα, σε πείθω. Σε πείθω. Ψαροκόκαλο και γάτα. Μίκη και Μίνη. Γιατί όχι. Ορίστε. Ταύρος και Ταυρίνα. Διάβολος και Διαβολίνα. Ναι. Εδώ δίνουμε και τα κατοικίδια μας. Πολύ ωραίες προτάσεις. Παιδιά δεν έχει. Εδώ πουθενά μόνο κατοικίδια έχει. Μόνο κατοικίδια έχουμε. Τι δεν έχεις κάτι άλλο. Δεν θα κάνουμε παιδί δηλαδή εμείς. Θα κάνουμε, μα κάναμε πριν. Τα ντύσαμε μπόμπους σφουγγαράκια και ελεφαντάκια. Έτσι θα τα ντύσουμε. Ναι. Τέλει. Δεν θα είμαστε. Φανταστική. Σαν την οικογένεια, πώς λεγόταν αυτή. Έτσι δεν θα ντυνόντουσαν τα παιδιά μας. Ή όχι. Ναι, γιατί όχι. Ωραία. Εμείς πώς θα ντυθούμε δηλαδή. Σαν μεγάλα αρκουδάκια. Αρκουδάκια δεν είναι αυτά. Καλά βλέπω. Ναι. Αρκουδάκια. Πάντα. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, αυτές είναι πολύ ωραίες προτάσεις, έτσι για να νιώθετε λίγο πιο δεμένοι κατά τη διάρκεια της νύχτας ή των ωρών που περνάτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα στο σπίτι. Γιατί όχι να μην το κάνει και μια παρέα αυτό. Να ντυθούν όλοι. Αυτό είναι το πιτζάμα πάρτι. Το πιτζάμα πάρτι και να κάνουν πιτζάμα πάρτι με μια θεματική. Με θεματική Γιώργο, επικοινωνούμε, Γιώργο. Στέα μου για άλλη μια φορά. Να σε πάω σε ένα φίλο μας. Ναι, ναι. Να σε πάω σε Νικολάκη. Είναι ξανθός. Τώρα πια ναι. Από κάτω. Και από πάνω και από κάτω. Από το κεφάλι έχει κάνει ξανθός. Και μουσική και εδώ το, αυτό που βγαίνει επάνω, το χνούδι. Okay, ό,τι βγει. Νικολάκης λοιπόν, Νίκος Μουτσινάς, ο οποίος έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα μαζί με τη Μαρία Ηλιά και την Καταρίνα Καινούριου και το... Πολύ χαλαρά τα αντιμετωπίζεις, ε. Κανένα σχόλιο. Θα το δούμε και μετά. Όχι, πολύ χαλαρά, πολύ ωραία. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στα παιδιά. Καλά, καλή επιτυχία. Την έχουν δεδομένη, δεν το συζητώ. Πήγανε μια χαρά, δεν μας ενοχλούν καθόλου. Δεν τους έχουμε πολύ δεν είναι απέναντι. Στη ζώνη μας γι' αυτό. Δεν είναι στη ζώνη μας, έτσι να σκίσουν από νούμερα. Ο Νίκος θα ντυθεί έτσι. Αυτό προτείνει το κοντρόλ. Μάλιστα. Νίκος Μουτσινάς, ο οποίος εκτός από το δέστε τους που συνεχίζει για τέταρτη, πέμπτη, συνεχή τηλεοπτική χρονιά. Τέταρτη νομίζω. Με πολύ επιτυχία έτσι. Αναλαμβάνει και ένα show στον Α. Δεν το άκουσα. Κάτι σε dancing. Αναλαμβάνει show. Ποιο είναι? Τι show. 22 του μηνός, 22 του Οκτώβρη λοιπόν, θα έχουμε την πρεμιέρα της νέας εκπομπής του Νίκου Μουτσινά από τη συχνότητα του Α, όπως είπαμε. Ο τίτλος της νέας βραδινής εκπομπής του καναλιού θα είναι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε εμείς αποκλειστικά. Nick O'Clock. Καταπληκτικό. Πώς λέμε 7 o'clock. 5 o'clock, 5. Πώς λέει ένα αστείο πλοίο ότι το 5 o'clock tea θα σερβιριστεί στις 4. Α, ναι, ακριβώς το 5 o'clock tea. Ναι, θα είναι Nick O'Clock, δηλαδή Νίκος ακριβώς, σαν ώρα. Πολύ έξυπνος ο τίτλος και θα γράφεται κιόλας και με ελληνικούς χαρακτήρες. Αλίμονο. Πώς το δέστε τους που δεν έχουμε σχολιάσει ποτέ από που προέκυψε. Θα το σχολιάσουμε, το ξέρεις. Όχι, δεν ξέρω. Θα μάθουμε και θα το σχολιάσουμε. Η ώρα λοιπόν του Νίκου, είναι σε ελεύθερη ελληνική μετάφραση, εμπνεύστηκε ο ίδιος αλίμονο, ο Νίκος καθόλου ο Μουτσικάς. Δεν έχει να κάνει με το όνομά του. Καθόλου, καθόλου. Ήταν ευτυχώς είσαι τόσο πολύ ταπεινόφρον εσύ που δεν κάνεις τις εκπομπές όλες να έχουν να κάνουν ναι, με καλέ, το όνομά σου. Ναι, καλέ, να κάνω κι εγώ λίτσας κόμ, λίτσας κάτι like, ναι. Οτιδήποτε. Κάπως, τέλος πάντων. Θα εκτιμηθεί ιδεόντως από τον κόσμο. Θέλεις να σου πω τώρα για το κόνσεπτ της εκπομπής. Γιατί έχω κι άλλη απάντηση. Ναι, θα ήθελα. Ωραία. Πρόκειται για ένα late night show. Α, είναι αργά. Yes. Αργά, αργοβραδινό show. Αρκετά διαφορετικό από αυτά που έχουμε δει μέχρι σήμερα, αφού εκτός από τον κεντρικό καλεσμένο, η ροή της εκπομπής θα περιλαμβάνει και ορισμένα θέματα επικαιρότητας. Ναι, ναι. Τα οποία θα σχολιάζει ο κύριος Μουτσινάς με την παρέα του, χρησιμοποιώντας φυσικά το γνωστό και αστήρευτο του χιούμορ. Πώς φαίνεται σαν πρώτη εικόνα. Πάρα πολύ ωραία. Ούτως ή άλλως είναι πάνω στο στοιχείο του, στον τομέα που έχει ξεχωρίσει. Τι να πω. Νομίζω ότι θα του πάει Γάντι. Πάρα πολύ. Εμένα θα μου άρεσε σε ένα ναι. τύπου βραδινό σοου, αλλά με, να κάνει με μουσική. Κορομιλά φάση.
Δεν ξέρω τι κάνει η Κορομιλά φέτος. Παλιά που έκανε το τσάοντα είναι και τέτοια. Υπερβολή, αλλά θα ήθελα να δοκιμαστεί σε αυτό. Α, ναι. Πιστεύω ότι του πάει. Μάλιστα. Αυτές τις ημέρες παρόλα αυτά στείνονται τα σκηνικά για την συγκεκριμένη εκπομπή, το πλατό, ενώ η τεχνική με ολόκληρη την ομάδα της εκπομπής δουλεύουν πυρετοδός για το καλύτερο φυσικά δυνατό αποτέλεσμα. 22 του μηνός η πρεμιέρα. Συνεχίζουμε με πληροφορίες οι οποίες λένε η τελευταία έκπληξη είναι πως πιθανότατα η εκπομπή θα είναι ζωντανή και όχι μαγνητοσκοπημένη, αν και αυτό το ενδεχόμενο βρίσκεται υπό εξέλιξη. Εμένα θα μου άρεσε οπωσδήποτε σε ζωντανό, γιατί τα μαγνητοσκοπημένα τα έχω λίγο εγώ σε δεύτερη μοίρα. Αλήθεια. Αν και πιστεύω ότι στιγμένα μου κάνει. Ξέρεις τι, μήπως χάσει τη δυνατότητα του, την ικανότητα που έχει στο να αυτοσχεδιάζει. Γιατί ο Νίκος. Στο μαγνητοσκοπημένο. Ναι, γιατί χάνονται πολλές ατάκες έτσι. Ναι, μπράβο, γι' αυτό το θέλουμε live. Live. Δεν ξέρω, μας ακούτε εκεί. Από την... Live, παιδιά. Από live. Τα Αθήνας, live τον θέλουμε τον Νικολάκη μας. Πες μου λίγο, σχολιάσαι μου το ξανθό του. Δεν θα σχολιάσω. Όχι, ε. Έχω άρνηση. Μετά την καραβά του, αρνήθηκα. Αρνήθηκες και γενικά, εσύ. Γενικά, ξάνθη είναι πολύ το συγκεκριμένο κανάλι. Ξάνθη είναι πολύ, η αλήθεια είναι. Να σου πω, εγώ το καλοκαίρι. Θέλω να πω. Συγγνώμη, σε διακόπτω όχι πάλι. Όχι καθόλου, προς Θεού. Έχεις έτοιμα. Είσαι σε. Σου χαλάω τον ερμό, όχι, ε. Πες λίτσα, πες, κορίτσι μου. Πες, γλυκιά μου, αλήθεια. Όχι, πες εσύ και θα το σκεφτώ. Το καλοκαίρι που τον είδα, εντάξει, δεν θα καθίσω κιόλα. Λοιπόν. Και τον είδα έτσι, είχε ασπρίσει λίγο το καλοκαίρι. Τώρα το κυτρίνησε, νομίζω, λίγο. Θεωρώ ότι γενικά υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική του καναλιού ότι πρέπει να αλλάξουν κάπως το look τους. Ναι. Αυτό βλέπω. Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο είναι, απλά να τους πηγαίνει, να τους ταιριάζει. Ναι. Εμένα μου κάνει ο Νίκος. Δηλαδή την επόμενη χρονιά τι θα φυτρώσει. Λίγο πιο του. Γόης έτσι με αυτό το. Δεν νομίζω. Ούτως ή άλλως πιο πολύ μετράει η προσωπικότητά του. Ελάχιστα η εμφάνισή του. Ναι. Δηλαδή όχι ότι δεν έχει εμφάνιση. Απλά. Έχει πολύ εμφάνιση. Μπράβο, Νικολάκη μου, φίλα και πολλά να στείλουμε. Για τα κορίτσια μας δεν σχολίασες, μόνο τον Νικολάκη σχολίασες. Μα ο Νίκος τώρα έχει τη τιμητική του που παίρνει την εκπομπή. Μετά θα πάμε και στα κορίτσια μας. Θα σου πω τώρα για μια άλλη ξανθιά. Όχι ότι λέγαμε για ξανθιά. Κάτσε να τη συμπαθώ ή όχι, να κλείσω το μάτι. Νομίζω ότι δεν τη συμπαθείς. Η αλευή σου δεν νομίζω ότι δεν τη συμπαθεί σίγουρα. Αποκάλυψη. Τη λατρεύω καταρχάς. Τη λατρεύει. Αλήθεια, ναι. Το δικάκι. Ναι, θεωρώ ότι έχει τα πιο υπέροχα σώματα στην Ελλάδα. Ναι. Βασικά είναι ένας άνθρωπος που τελικά ακούω, την παραδέχομαι από το κοντρόλ. Με το πέρασμα του χρόνου. Λιποθυμούν ή όχι. Όχι, όχι ακόμα. Μετά λοιπόν από 2,5 χρόνια κοινή πορεία, η Βίκυ Καγιά αποφάσισε. Χωρίζει πραγματικά οριστικά με χωρίζει. Τον Νίκο Κρυθαριώτη. Φυσικά. Είχαν ακουστεί όλα αυτά το καλοκαίρι ότι χωρίσανε, κάνανε διακοπές ξεχωριστά. Μόνοι τους, η Καγιά προσπαθούσε έτσι να πάει σε όλα τα πάρτι. Κρίμα το κορίτσι, πραγματικά. Τα αγκαλά. Πέρα, βεβαίως, να πάει σε όλα τα πάρτις και τα γκαλά εκεί που την προσκαλούσαν για να δείξει ότι δεν έχει πάρει και πολύ έτσι κατάκαρτο το χώρο. Και δεν πήρε και τυχαία οικογένεια. Επέλεξε μια μη σχεδιαστική οικογένεια, μη γνωστή. Ναι, καθόλου. Πραγματικά. Στις 26 λοιπόν του Σεπτέμβρη, οι δικηγόροι τους κατέθεσαν τα χαρτιά και το διαζύγιο. Το συνενετικό οποίο, φυσικά. Έτσι, είναι συνενετικό. Η απόφαση του ζευγαριού να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους έχει λοιπόν ήδη πάρθει. Είχε πάρθει από τις αρχές, όπως είπαμε, του περασμένου καλοκαίριου. Να πούμε πως σε λίγες ημέρες η Βίκυ Καγιά και ο Νίκος Κρυθαριώτης θα γιορτάζανε την τρίτη τους επέτειο. Κρίματα, παιδιά. Ναι, τρίτη επέτειο γάμου. Στεναχωρέθηκες, ε? Στεναχωρέθηκα. Δεν μ' αρέσει να χωρίζουν τα ζευγάρια. Ποια ζευγάρια? Όλα τα ζευγάρια δεν μ' αρέσει να χωρίζουν. Ωραία. Οπότε δεν έχουμε ευκαιρίες για νέες σχέσεις. Ορίστε. Δεν έχουμε ευκαιρίες για νέες σχέσεις. Τα ζευγάρια, το είπες Λίτσα Παλαμά, στον αέρα. Τα ζευγάρια δεν πρέπει να χωρίζουν. Πρέπει να παραμένουν για πάντα μαζί. Για πάντα. Αυτά που είναι καλά. Τώρα εγώ καλά τους έβλεπα αυτούς. Τι πάθανε ξαφνικά. Τους έβλεπες. Να, δεν βλέπεις τη διχρωμία στο μακιγιάζ της. Αυτό έφταιγε. Τι, αυτό λες να έφταιγε. Σίγουρα. Ή το πολύ κόκκινο κραγιόν. Δεν ξέρω πώς θα ξεπεράσω αυτό το χωρισμό τώρα. Εγώ πρέπει να το ρίξω στα κρασιά γκατζάρα. Ναι, φυσικά. Να πιω ένα ποτηράκι παραπάνω. Κι εγώ ως γυναίκα, ως άνθρωπος, γιατί στεναχωρέθηκα με όλα αυτά που συμβαίνουν, τα φέρνω και εδώ μπροστά μου. Είναι και λίγο βαριούτσικα. Λοιπόν, ένα λευκό και ένα κόκκινο από το εινοπείο του κυρίου Γκατζάρα είναι το δωράκι μας για σήμερα, για έναν ή μία τυχερό ή τυχερή. Φυσικά, να πούμε πως η συγκεκριμένη κλήρωση τρέχει και από το Facebook. Στη σχετική ανάρτηση που έχουν κάνει οι συνεργάτες της εκπομπής μας, μπορείτε να κάνετε like και τα ονόματά σας να συμπεριληφθούν στην τελική λίστα από την οποία θα κληρώσουμε τον τυχερό.
Πάμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Τουμπουλίδη. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσες. Πάρα να πολύ. Να βγω στον αέρα. Ραντεβού θα έχουμε την Πέμπτη την μαζί. Την Πέμπτη, ναι, μέσα Βουάρ νομίζω. Μέσα Βουάρ, βίβρο, ακριβώς. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ζωντανή σύνδεση με τον Δημήτρη Κιμόγλου και την Αριδαία, όπου έχει να μας πει πολύ ωραία πράγματα και σήμερα για το πώς να φτιάξουμε την ψυχολογία μας και να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας. Επιστρέψαμε εδώ στο Like και σήμερα Τρίτη 8 του Οκτώβρη και συνεχίζουμε και φυσικά έχουμε στην απέναντι πλευρά της τηλεφωνικής μας γραμμής αλλά και μέσω Skype θα έχουμε την ευκαιρία για Δημήτρη! Γεια σας, γεια σας! Δημήτρη, πραγματικά αυτή η εικόνα της χαλάρωσής σου έχω να τη δω σε άνθρωπο και εγώ δεν ξέρω πόσο καιρό! Με έπιασα λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσω. Να καταλάβω ότι είμαι στον αέρα. Τι κάνεις? Καλά, εσείς τι κάνετε? Καλά, καλή εβδομάδα και σε σένα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, δεν ξέρω τι έχεις σχεδιάσει για σήμερα, πες μου πώς κατάφερες και πώς καταφέρνεις πάντοτε να εκπέμπεις αυτή την ηρεμία και αυτή τη χαλάρωση που νομίζω ότι λείπει πάρα πολύ από το σύγχρονο τρόπο ζωής. Α, δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο. Όταν λέει προσπαθείς να κάνεις κάτι, στο τέλος απλά δεν γίνεται. Οπότε εγώ το αφήνω έτσι και ό,τι βγει. Μπράβο. Δεν χρειάζεται για να είμαστε ηρεμοί να το προσπαθούμε. Καμιά φορά είναι εύκολο να γίνει. Εύκολο λες. Νομίζω, ναι. Yeah. Νομίζω ότι είναι κάποια πράγματα που έρχονται μόνα τους. Δεν χρειάζεται πολύ να τα προσπαθείς. Γιατί άμα προσπαθείς, ουσιαστικά μπαίνεις σε αυτό που λέμε καμιά φορά σε πόλεμο. Και ποιος νικάει σε ένα πόλεμο, ξέρεις? Αυτός που δεν πάει στον πόλεμο. Α, μάλιστα. Πολύ εύκολη απάντηση, Δημήτρη. Αυτή τη φιλοσοφία έχω. Είσαι στην καρέκλα που κάθονται οι άνθρωποι που θέλουν έτσι να από κοντά να πάνε. Ναι, έχω αλλάξει σήμερα λίγο το σκηνικό. Πολύ ωραίο. Είμαι απέναντι από το γραφείο μου. Εκεί λοιπόν που θα καθίσω εγώ ή οποιοδήποτε θέλει να έρθει να μοιραστεί τα προβλήματά του, τις ανησυχίες του και να πάρει τις προτάσεις, τις απόψεις και τη βοήθειά σου, έτσι. Να βρει το μονοπάτι του. Να βρει το μονοπάτι. Εμείς σήμερα ποιο μονοπάτι θα διανύσουμε μαζί? Σήμερα, πριν από λίγο έτσι, έψαχνα στο καινούργιο μου βιβλίο κάποιες ωραίες ιστορίες θεραπευτικές. Mm-hmm. Και λέω να σας διαβάσω κανένα δύο ιστορίες από αυτές, οι οποίες έχουν πολύ ωραία διδάγματα στο τέλος. Θέλουμε. Το ξέρεις πως το αγαπάμε αυτό το κομμάτι. Ναι, είναι κάποιες ιστορίες πραγματικά. Μας αφήνουν τόσο ωραία πράγματα. Λοιπόν, η πρώτη ιστορία μας διδάσκει ότι ο άνθρωπος και η πράξη σου είναι η ζωή σε αυτά που κάνουμε. Είναι ένας καθρέφτης. Ό,τι κάνουμε, ό,τι θέλουμε, ό,τι δίνουμε είναι αυτό που θα πάρουμε. Γι' αυτό πρόσεχε, λέει, τι δίνει σε αυτή τη ζωή, γιατί κάτι ανάλογο θα πάρει. Αυτή λοιπόν την ιστορία μας λέει πάρα πολύ καλά, μια ωραία ιστορία ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν σε ταξίδευε και κάποια στιγμή, λέει, έφτασε σε ένα σταθμό τρένων. Ένας γεράκος, λέει, καθόταν στο σταθμό ενός τρένου και περνούσε την ώρα του καπνίζοντας και χαζεύοντας τους περαστικούς. Κάποια μέρα, επειδή είχε ο γεράκος αυτός ένα ευγενικό και προσιτό βλέμμα, τον πλησίασε ένας ταξιδιώτης και τον ρώτησε. «Είμαι καινούργιος», λέει, «η παππού σε αυτή την πόλη», λέει, «και θέλω να μου πεις πώς είναι οι άνθρωποι σε αυτή την πόλη. Θα ήθελα να ξέρω την νοοτροπία αυτού του τόπου. Οπότε να προσαρμοστώ κι εγώ». Ο γέρος, λέει, τότε τον κοίταξε και τον ρώτησε. «Οι άνθρωποι», λέει, «από εκεί που έφυγε, πώς ήτανε?» Ο ταξιδιώτης το απάντησε, αφήστε τα, λέει, ήταν ανταγωνιστικοί, σκληροί, άκαρδοι, ληστές, δεν μπορούσα να εμπιστευτώ κανέναν. Και τότε ο παππούλης το απαντάει και εδώ λέει, παιδί μου, το ίδιο είναι οι άνθρωποι. Ο ταξιδιώτης τότε έφυγε απογοητευμένος. Ένας άλλος ταξιδιώτης, στον ίδιο σταθμό, είδε αυτή τη σκηνή και παρόλο που δεν ήξερε τη συζήτηση, είχε και τόσες απορίες του καινούργιου στην πόλη, να ρωτήσει και αυτός τον παππούλη για το πώς είναι η πόλη εκεί πέρα. Οπότε τον πλησίασε και τον ρώτησε, λέει, παππούλη, λέει, πώς είναι η πόλη εδώ πέρα, γιατί και εγώ είμαι, λέει, καινούριος. Τότε, λέει, ο παππούς τον ρώτησε και αυτός το ίδιο πράγμα, λέει, πώς ήταν οι άνθρωποι από εκεί που έφυγες. Αυτός απάντησε, αχ, λέει, μην μου τα θυμίζετε. Εκεί πέρα είχα πολύ καλούς φίλους, όλοι με αγαπούσαν, όλοι έκλαιγαν όταν αποχαιρετιόμασταν.
αλλά δεν μπορούσε να γίνει πραγματικά. Έπρεπε να φύγω για ένα διάστημα. Τότε ο παππούς το απαντάει. Μην ανησυχείς, λέει, παιδί μου, το απαντάει. Και εδώ έτσι είναι οι άνθρωποι. Και εδώ θα σε αγαπήσουν, θα σε στηρίξουν και θα κλάψουν για σένα. Το ηθικό δίδαγμα, λοιπόν, είναι ότι στη ζωή βρίσκουμε αυτό το οποίο επικεντρώνουμε το βλέμμα μας και ψάχνουμε να βρούμε. Αν ψάχνουμε για λατώματα, για κακία, για αντιπάλους, θα τους βρούμε. Αν ψάχνουμε για αγάπη, για το καλό στους γύρω μας, και όχι απλά θα το βρούμε, αλλά θα το γευτούμε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα μας συμβούν συμφορές και πολλά άλλα. Αλλά αυτό που λέμε πολλές φορές ότι η ζωή είναι ένας καθρέφτης, ίσως είναι από τις μεγαλύτερες αλήθειες που μπορώ να σας περάσω. Ό,τι δίνεται σε αυτή τη ζωή, θα πάρετε. Γι' αυτό λέει να προσέχετε τι εύχεστε, γιατί στους άλλους, γιατί θα το βρείτε μπροστά σας. Είτε είναι καλό, είτε, για κακό. Είτε είναι όμως και κάτι λιγότερο καλό. Να μην πω κακό, δεν μ' αρέσουν αρνητικές λέξεις. Δημήτρη, ας το πούμε λιγότερο κακό. Έτσι, αυτό που μας διάβασες τώρα και το ηθικό διδάγμα που μας πέρασες, δεν είναι την απάντηση και σε πολλούς από εμάς που αναρωτιόμαστε, μα γιατί όλοι οι άνθρωποι, ας πούμε, γύρω μας είναι έτσι και μας φέρονται με αυτόν τον τρόπο που δεν μας αρέσει. Είναι γιατί εστιάζουμε στο αρνητικό τους κομμάτι ή το προκαλούμε ψάχνοντας να βρούμε το αρνητικό τους κομμάτι. Συνήθως ο άνθρωπος εστιάζεται πάντα στο αρνητικό. Δηλαδή, αν παράδειγμα θέλεις να πας στο σπίτι σου και το σπίτι σου, υπάρχουν τρεις δρόμοι μπορείς να πας στο σπίτι σου, έτσι. Και οι τρεις οδηγούν παράδειγμα στο σπίτι σου ή στη δουλειά σου. Και ο ένας δρόμος είναι ελεύθερος. Ο άλλος δρόμος έχει γίνει ένα ατύχημα και ο τρίτος δρόμος έχει μια μεγάλη φασαρία. Πίστεψέ με, Λίτσα, κανένας δεν θα πάει από τον ελεύθερο δρόμο. Όλοι θα πάνε από τον δρόμο που έχει γίνει φασαρία, όλοι θα πάνε από τον δρόμο που γίνει κάτι κακό. Γιατί γενικά τον άνθρωπο τον τραβάει γενικά ο αρνητισμός. Υπάρχει μια μικρή δόση μαζοχισμού στον κάθε άνθρωπο. Δες το στην καθημερινότητά μας. Άμα μπεις σε ένα μπλοκ, ας πούμε, θα παρατηρήσεις που πάει το μάτι. Πάει το μάτι σε ό,τι άσχημο, σε ό,τι κακό συμβαίνει, σε ό,τι αρνητικό. Κανένας δεν θα κοιτάξει κάτι όμορφο. Η ζωή μας, η καθημερινότητά μας. Έχει τόσο όμορφα πράγματα, αλλά κανένας δεν επικεντρώνεται σε αυτά. Είναι αυτό που λέμε, άμα δώσεις έναν απεσιόδοξο ένα κουλούρι, αυτός θα κοιτάει μόνο την τρύπα. Δεν θα κοιτάει το κουλούρι γύρω-γύρω. Οπότε ο άνθρωπος έχει αυτή την κακή μανία να το τραβάνει και να τον εκείνουν όλα τα αρνητικά. Ενώ η καθημερινότητα μας έχει υπέροχα πράγματα που μπορούμε να ζήσουμε. Μπορούμε. Απλά. Υπάρχει τρόπος, μπορούμε, Δημήτρη μου, να αλλάξουμε αυτή τη συνήθειά μας. Να μας τραβά ο ελεύθερος δρόμος, να βλέπουμε το κουλούρι ως πραγματικότητα και όχι την τρύπα που δημιουργεί. Όλα αυτά ξεκινάνε από την εικόνα που έχουμε εμείς για τον εαυτό μας. Όλα αυτά ξεκινάνε από το αν αγαπάμε εμείς τον εαυτό μας. Συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν καλή εικόνα με τον εαυτό τους. Όχι εκ τούτου, μέσα από την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους, βλέπουν μέσα από αυτό το αρνητικό πρίσμα και όλη την καθημερινότητά τους. Αν θέλει ένας άνθρωπος να αλλάξει, αν θέλει ένας άνθρωπος να γίνει ευτυχισμένος, το είπαμε και σε μια προηγούμενη εκπομπή, αυτό που χρειάζεται, το πρώτο που πρέπει να κάνει, είναι να κοιτάξει τι έχει. Πόσα πράγματα έχει. Λίγα απ' όλα δεν έχει σημασία. Πόσα θετικά έχει. Να είναι ευχαριστημένος με αυτά τα λίγα που έχει. Να πει ότι έχω αυτά, είμαι καλά με αυτά, γιατί γενικά το να δημιουργεί συνεχώς ανάγκες, τον κάνει άπλιστο και τον κάνει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα είναι και ευχαριστημένος ποτέ. Από εκεί και πέρα το δεύτερο βήμα είναι να προσπαθήσει από την καθημερινότητά του. Το είπα και την προηγούμενη φορά και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να ξεφορτώνεται σκουπίδια. Όποτε μου έρχονται με ένα ασθενής εδώ, δεν μπαίνω στη διαδικασία της θεραπείας. Μπορεί να μου έρθει κάποιος για κατάθλιψη, μπορεί να μου έρθει κάποιος για φοβίες, για να κόψει το κάπνισμα, είτε χίλιες δυο συμπεριφορές αρνητικές. Δεν ασχολούμαι με το πρόβλημα που μου ζήτησε. Το πρώτο που κάνω είναι να του σβήσω οτιδήποτε θεωρώ σε φυσιολογικά πλαίσια ότι είναι σκουπίδι στην καθημερινότητά του. Δηλαδή εφαρμόζω μια, ας το πούμε, αφαιρετική θεραπεία. Διότι η φιλοσοφία αυτή είναι σαν να έχεις χτυπήσει το δάχτυλό σου, να πας σε έναν γιατρό, να στο δέσει, να στο κάνει
να ξαναπάς εσύ στο σπίτι, να πάρεις ένα σφυρί να το ξαναχτυπήσεις. Η θεραπεία αυτή που εφαρμόζω είναι να διώξουμε το σφυρί. Δηλαδή να διώξουμε αυτό που μας κάνει στην καθημερινότητά μας να έχουμε όλα αυτά, όλο αυτό τον αρνητισμό. Δίνοντας λοιπόν όλα αυτά, ο άνθρωπος καθαρίζει, γίνεται σαν ένα λευκό χαρτί και από εκεί και πέρα μπορούμε και του γράφουμε την καινούργια του πραγματικότητα. Όπως τη θέλει αυτό. Και το κάθε άνθρωπος έχει άλλα θέλω, άλλες ανάγκες και με άλλα πράγματα είναι χαρούμενος. Πραγματικά. Να ακούσουμε και τη δεύτερη υπέροχη ιστορία σου. Α, θέλετε και δεύτερη. Ναι, okay. Θέλουμε. Λοιπόν, έχουμε. Μισό λεπτάκι, λίγο θα μου δώσετε λίγα δευτερόλεπτα να διαλέξω μια. Λοιπόν, είναι μια ωραία ιστορία. Την πέτυχα και τελείως τυχαία τώρα που σας άνοιξα το βιβλίο. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι μια ιστορία την οποία την έχω στο τέλος του βιβλίου μου, γιατί στο τέλος έγραψα τις καλύτερες άφησα. Λοιπόν, η οποία μας λέει, είναι ένας κινέζικος θρύλος, ένας αρχαίος κινέζικος θρύλος. Ακούστε τι λέει. Λέει ότι ένας μαθητής ρώτησε τον δάσκαλό του ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον παράδεισο και στην κόλαση. Λοιπόν, αυτή την ιστορία την αφιερώνω στους Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες, αν έπραταν αυτή την ιστορία, αυτή τη στιγμή, Λίτσα και αγαπητοί τηλεθεατές, θα ήμασταν ο πιο πλούσιος λαός στον κόσμο, υλικά, πνευματικά και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Αλλά δυστυχώς αυτή η ιστορία είναι το άκρος αντίθετο από αυτό που κάνουν οι Έλληνες. Πες τη μου, Δημήτρη, να το κάνουμε τώρα, μήπως και σωθούμε. Πραγματικά σου το λέω. Αν αυτή τη στιγμή μπορούσα να άνοιγε όλη η Ελλάδα την τηλεόρασή της και να άκουγε αυτή την ιστορία, θα έκανε μια Ελλάδα καλύτερη. Λοιπόν, ο δάσκαλος του απάντησε. Ποια διαφορά, λέει ο μαθητής, έχει ο παράδεισος από την κόλαση. Και ο δάσκαλος του απάντησε. Πολύ μικρή. Ωστόσο, λέει, έχει μεγάλες συνέπειες. Έλα να σου δείξω, λέει, την κόλαση. Μπήκαν λοιπόν στην κόλαση που ήταν ένα δωμάτιο όπου μια ομάδα ανθρώπων καθόταν γύρω από μια μεγάλη χύτρα με ρύζι. Όλοι ήταν πεινασμένοι και απελπισμένοι. Καθένας είχε από ένα κουτάλι που το κρατούσε από την άκρη με προσοχή και έφτανε ως τη χύτρα. Κάθε κουτάλι όμως είχε τόσο μακρύ χερούλι που δεν μπορούσαν να το φέρουν στο στόμα. Οπότε μέχρι εδώ κατάλαβες. Είχαν από ένα κουτάλι όλοι μέσα στην κόλαση, το ρύζι ήταν στη μέση. Αλλά το κουτάλι είχε τόσο μακρύ χερούλι που έπαιρναν το ρύζι, αλλά δεν μπορούσαν να το φέρουν στο στόμα. Έτσι. Η απελπισία και η ταλαιπωρία ήταν φοβερή. Οπότε στην κόλαση ήταν δύσκολα τα πράγματα. Τότε ο δάσκαλος του λέει: τώρα θα σου δείξω τον παράδεισο. Μπήκαν λοιπόν σε ένα άλλο δωμάτιο, πανομοιότυπο με το πρώτο, υπήρχε μια χύτρα ρύζιου. Οι άνθρωποι είχαν τα ίδια μακριά κουτάλια, όμως εκεί ήταν ευτυχισμένοι και χορτάτοι. Δεν καταλαβαίνω, είπε ο μαθητής. Γιατί είναι τόσο ευτυχισμένοι εδώ ενώ στο άλλο δωμάτιο τα δυστυχισμένοι, τη στιγμή που όλα είναι ίδια. Δεν κατάλαβες, λέει, χαμογέλασε ο δάσκαλος. Καθώς τα κουτάλια έχουν μακριά χερούλια και δεν μπορούν να τα φέρουν στο στόμα τους, έτσι αποφασίζουν, λέει, να ταΐζουν ο ένας τον άλλο. Απίστευτο. Απίστευτη ιστορία. Κάτι που δεν κάνουμε εμείς οι Έλληνες. Πραγματικά και πώς. Οι Έλληνες έχουμε τη φιλοσοφία, πέθανε η κατσίκα μου να ψοφήσει του γείτονα. Έγινε ο γείτονας καλύτερος από μένα. Θα κάνω τα πάντα να τον καταστρέψω. Δεν κοιτάμε να μπορέσουμε να ανεβούμε εμείς πνευματικά, επιστημονικά, κοινωνικά, πολιτιστικά. Κοιτάμε πώς θα κάνουμε ζημιά στον άλλον για να γίνει όπως εμάς. Εδώ όμως ο ένας τάζει τον άλλον και ήταν όλοι ευτυχισμένοι. Αυτή είναι μια ιστορία που άμα υπήρχε αλληλεγγύη σε αυτό το κράτος και υπήρχε έτσι περισσότερη αγάπη του ενός προς τον άλλον, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αλλά η αρχαιότητα μας διδάσκει ότι από αρχαίων χρόνων οι Σπαρτιάτες μάλωναν με τους Αθηναίους, οι Αθηναίοι με τους Σπάδε, οπότε πάντα σε αυτή τη χώρα είχαμε μια διχόνοια. Ποτέ δεν είναι αργά όμως, Δημήτρη. Και τα... Ναι, αυτό πιστεύω. Αυτό πιστεύω, ότι ποτέ δεν είναι αργά. Έτσι. Τα ραντεβού μας λοιπόν κάθε Τρίτη θα μας βοηθήσουν έτσι σπυρί-σπυρί να γεμίσουμε αυτό το σακούλι. Πρώτα απ' όλα της προσωπικής μας ευτυχίας και από εκεί και πέρα και της συλλογικής, έτσι, της ευτυχίας των πολλών, μιας και όπως και εσύ κάθε φορά λες και θα το τονίζουμε, ότι αν δεν είμαστε ως προσωπικότητες, ως άνθρωποι, ως οντότητες, εμείς καλά δεν μπορούμε και να βοηθήσουμε, αλλά και έτσι να συνεταιριστούμε και με άλλους για το κοινό καλό και όφελος. Αλλάζουμε τον εαυτό μας. Και κατ' επέκταση αλλάζουμε και τους άλλους. Δόκτωρ Δημήτρης Κίμογλου, λοιπόν, ψυχοθεραπευτής στην Αριδαία. Εσείς έχετε την ευκαιρία μέσα από το Facebook, από τις σελίδες τους, από τις αναρτήσεις που κάνουμε
και εμείς στις σελίδες του Facebook του Like, αλλά και στην προσωπική του Δημήτρη Κίμογλου, να βρείτε τα βιβλία του, έτσι Δημήτρη. Την Κυριακή που μας έρχεται, αν έχετε φίλους που παρακολουθούν μέσω διαδικτύου στην Αθήνα, έχουμε μια ωραία ομιλία, είναι δωρεάν η είσοδος στον Πολυχώρο Αθηναή, στην Ιερά Οδό, Στάση Κεραμικός, θα γίνει και μια ομαδική θεραπευτική κλινική ύπνωση σε όλο τον κόσμο. Ναι, έγινε μια φορά ήδη στη Θεσσαλονίκη, ομαδικά τον Μάιο που μας πέρασε, τώρα είναι η δεύτερη φορά που θα γίνει ομαδικά σε πάρα πολύ μεγάλο πλήθος κόσμου. Οπότε όσοι θέλουν είναι ελεύθερη είσοδος. Πολύ ωραία. Δημήτρη, να πούμε την επόμενη Τρίτη λίγο και κάποια πράγματα για το κομμάτι της ύπνωσης και το τι μπορεί να θεραπεύσει. Έτσι για να... Βέβαια, η ύπνωση έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Πολύ ωραία. Μόνιμα. Μιας και είσαι ειδικευμένος στο κομμάτι αυτό με πάρα πολλά πτυχία και με εξειδίκευσε και στην Αμερική. Στο Τορόντο, του Καναδά. Στο Τορόντο, στο Καναδά. Πολύ ωραία. Δημήτρη Κίμογλου, σε ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και ελπίζουμε έτσι στο τέλος της σεζόν να έχουμε κερδίσει λίγο από την ηρεμία σου. Θα είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Νομίζω θα το έχετε καταφέρει. Αμήν. Λοιπόν, 24-6-10-32-2-33 με εσωτερικό 2 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο στο οποίο εσείς μπορείτε να καλείτε για να κάνετε δικό σας αυτό το σετ των κρασιών από το ενοπείο του κυρίου Κατζάρα, ένα κόκκινο και ένα λευκό λοιπόν, για να συνοδεύσει τις κρύες μας νύχτες. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το Goji Berry, την υπερτροφή της εποχής, να μάθουμε τι ακριβώς είναι τις ιδιότητές του και φυσικά πώς μπορούμε να το προμηθευτούμε και να το εντάξουμε στο καθημερινό μας διαιτολόγιο. Πάμε. Χορηγοί της εκπομπής. Φτιάξτε τώρα μόνοι σας και επιστρέψαμε λοιπόν και στη συντροφιά μας έχουμε τον πρόεδρο αλλά και τον γραμματέα της ομάδας καλλιεργειών Goji Berry και έχω εδώ πέρα μια πολύ ωραία αφίσα την οποία θα ήθελα να βοηθήσει. Μπράβο, έτσι καλύτερα. Να την δείξουμε. Goji Berry λοιπόν ελληνικό και βιολογικό. Ο κύριος Γιώργος Βαρδάκας, πρόεδρος της ομάδας καλλιεργητών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και ο κύριος Γιάννης Τιάκας, γραμματέας και από τα πρώτα μέλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Goji Berry, και δεν έχουν έρθει με άδεια χέρια. Μας έχουν φέρει εδώ πέρα την αρχική μορφή, τον καρπό Goji Berry που τρώμε. Αλλά και τι άλλο, βλέπω ποτό Goji Berry. Λικέρ. Λικέρ. Μαρμελάδα και γλυκό κουταλιού. Και γλυκό του κουταλιού και μαρμελάδα. Έτσι είναι μια πρώτη, τα πρώτα παράγωγα, κύριε Βαρδάκα. Να κάνω μια παρένθεση μικρή. Βεβαίως. Η πρώτη μορφή του Goji είναι αυτή. Ο κόσμος έχει συνηθίσει το αποξηραμένο, ενώ σε νοπό είναι η πρώτη χρονιά φέτος που παράγουμε στην Ελλάδα. Νοπό Goji Berry. Όχι το αποξηραμένο. Όχι αποξηραμένο. Το αποξηραμένο είναι κινέζικο, καμία σχέση με το ελληνικό βιολογικό. Ωραία. Βοηθήστε με λιγάκι παρακαλώ, γιατί θέλω να σηκωθώ με την μεγάλη κάμερα. Να πάω να φέρω λίγα Goji Berry εδώ πέρα κοντά μας. Θα το κάνω. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε λοιπόν, Γιάννη, εδώ πέρα έχουμε το λικέρ. Και το χρώμα του και τον οπό Goji Berry, τον καρπό. Πείτε μου λιγάκι, για να γεμίσω εγώ αυτό το δοχείο με Goji, πόσα φυτά πρέπει να έχω? Εξαρτάται σε ποιο έτος είναι τα φυτά. Αν είναι από το τρίτο έτος και μετά, μπορεί να γίνει και με ένα φυτό. Και με ένα φυτό μετά το τρίτο έτος. Και έτσι όπως είμαστε εδώ πέρα, θα φέρω και τη μαρμελαδίτσα μας. Εδώ, μαρμελάδα. Ναι. Με Goji. Η οποία ποιος την παρασκευάζει, πού παρασκευάζεται? Η συγκεκριμένη ήταν μια συνεργασία που ξεκινήσαμε με τον συνεταιρισμό γυναικών της Άρνησας, ο οποίος συνεταιρισμός μεταποιεί διάφορα φρούτα. Και τους παρακαλέσαμε να μας βοηθήσουν σε πρώτη φάση για να δούμε πώς θα μεταποιήσουμε και μας έκαναν αυτή την εξυπηρέτηση. Πολύ ωραία. Και εδώ έχουμε το γλυκό του κουταλιού. Ακριβώς. Από τον ίδιο συνεταιρισμό έχει παρασκευαστεί. Πολύ ωραία. Τα οποία μπορώ να κάνω κι εγώ ως νοικοκύρα μόνη στο σπίτι μου. Ναι, αν ξέρετε πώς γίνεται το γλυκό κουταλιού, παράδειγμα παραδοσιακά αυτό που κάνουμε, την κολοκύθα κτλ.
με έναν ίδιο τρόπο μπορεί να γίνει και αυτό γλυκό κουταλιού. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να επιστρέψω εκεί κοντά σας. Παίρνω εγώ εδώ πέρα και το γκότζι μου, να το έχω. Και να δούμε λιγάκι από την αρχή, γιατί έχει γίνει πολλής λόγος για τον γκότζι μπέρι. Κύριε Βαρδάκα, πρώτα απ' όλα, πώς το ανακαλύψαμε εμείς εδώ στη Δυτική Μακεδονία και στην Κοζάνη που ξεκίνησε και πρώτος σταθμός παραγωγής? Αυτό ανακαλύφθηκε, μπορώ να πω, εντελώς τυχαία. Mm-hmm. Πριν από μερικά χρόνια που ψάχνοντας διάφορες καινούργιες καλλιέργειες, φτάσαμε να βρούμε τον γκότζι. Ψάξαμε στο ίντερνετ τότε, γιατί δεν υπήρχε καθόλου πληροφόρηση από την Ελλάδα, ούτε τεχνογνωσία, και τώρα δηλαδή είναι ακόμα νωρίς, δεν υπήρχε τεχνογνωσία για το πώς καλλιεργείται. Είδαμε ότι έχει κάποιες προοπτικές, γιατί ευνοούν και οι κλιματολογικές συνθήκες, αλλά και οι εδαφολογικές, και ειδικά εδώ στην Δυτική Μακεδονία. Τι θέλει δηλαδή το γκότζι για να αναπτυχθεί? Ναι. Το γκότζι θέλει κυρίως πολύ κρύο το χειμώνα, για να υπάρχει ένας λίθαργος στο φυτό για ένα αρκετό διάστημα, να μπορέσει να καρποφορήσει το καλοκαίρι. Και θέλει ήπια καλοκαίρια, δεν θέλει δηλαδή πολύ ζέστη καύσωνες, γιατί το κρύο, το φυτό όπως συμπεριφέρεται μέχρι τη στιγμή που το καλλιεργούμε, αντέχει σε πολύ κρύο. Αλλά από την πολύ ζέστη φαίνεται ότι υποφέρει. Δηλαδή τα καλοκαίρια που έχουμε εδώ πέρα, στην Κοζάνη, που αν κάνει κάποιον καύσωνα, ας πούμε, 35-36 βαθμούς, δεν θα κρατήσει και πάρα πολλές μέρες, και γενικώς είναι δροσερά καλοκαίρια, αυτές οι συνθήκες κλιματολογικές είναι οι τέλειες για το συγκεκριμένο φυτό. Κύριε Βαρδάκα, αποφασίζω να μπω στην ομάδα σας. Έρχομαι σε επαφή είτε με εσάς, είτε με τον Γιάννη, είτε με τα υπόλοιπα μέλη. Προμηθεύομαι προφανώς τους καρπούς για να φυτέψουν στο χωράφι. Τα φυτά. Το δέντρο. Το δέντρο. Πρέπει στο χωράφι που έχω να κάνω κάποια συγκεκριμένη διεργασία, προεργασία για να δεχθεί το φυτό του γκότζι μπέρι? Ναι. Θα πρέπει να κάνετε κάποιες εργασίες, τις κλασικές εργασίες πρώτον που κάνουμε σε όλες τις καλλιέργειες, δηλαδή ένα όργωμα ή ένα φρεζάρισμα μετά ή έναν καλλιεργητή, για να είναι έτοιμο το χωράφι να φυτευτεί. Από εκεί και πέρα, επειδή οι συγκεκριμένες καλλιέργειες είναι πιστοποιημένες βιολογικές, θα πρέπει να πιστοποιήσετε το χωράφι σας σε ένα φορέα πιστοποίησης για βιολογική καλλιέργεια και να ακολουθήσετε κάποιες πρακτικές, ας το πούμε, όχι τόσο συνηθισμένες στον γεωργικό τομέα στην Ελλάδα μέχρι τώρα, που ακολουθούμε εμείς, δηλαδή χρησιμοποιώντας ενεργούς μικροοργανισμούς, φύκια και ζεόλιθο. Τελευταία, εδώ και ένα μήνα περίπου, αρχίσαμε και χρησιμοποιούμε και αταπουλγίτη, ο οποίος παράγεται εδώ στην περιοχή μας. Είναι στο χρώμιο η γεωελάς, στην κνίδη η γεωελάς που εξάγει τον αταπουλγίτη. Αυτό το ρηκτό φαίνεται ότι έχει τις ίδιες, ίσως και καλύτερες ιδιότητες από το ζεόλιθο. Και ξεκινήσαμε σε περιματικό στάδιο να το χρησιμοποιούμε στις καλλιέργειές μας και αυτό. Ωραία. Γιάννη, σαν νέος καλλιεργητής, όταν ήρθες σε επαφή με το γκότζι μπέρι, το θεώρησες σίγουρα μια καινοτομία και λόγω των ιδιοτήτων του, τις οποίες θα αναφέρουμε σε πολύ λίγο. Χρειάστηκε να διαθέσεις αρκετά χρήματα για να προμηθευτείς τα πρώτα δεντράκια. Σε πόσο χρόνο σου απέδωσε καρπούς? Και πότε περίπου έτσι γίνεται η απόσβεση? Λίγο τα ρωτάω έτσι μαζεμένα για να λύσουμε τις πρώτες απορίες των τηλεθεατών μας. Το αρχικό μου κεφάλαιο δεν ήταν μεγάλο. Για δύο στρέμματα καλλιέργεια που ξεκίνησα ήταν περίπου στα 700 με 800 ευρώ. Πολύ ωραία. Δηλαδή ποσό για μια δεντρώδης καλλιέργεια δεν θεωρείται μεγάλο. Οι πρώτοι καρποί τους είδα στο χωράφι μετά από δύο μήνες που φύτεψα τα δέντρα. Άμεσα τα αποτελέσματα. Άμεσα. Ήταν το πρώτο μου δείγμα. Και από φέτος, δεύτερη χρονιά, άρχισα να εισπράττω τα πρώτα χρήματα πουλώντας καρπό. Μπράβο. Πού τους πουλάμε τώρα τους καρπούς αυτούς? Ξεγνωρίζουμε και θα το έτσι θυμίσουμε και στον κόσμο ότι δεν υπάρχουν δυστυχώς στην γεωργική μας, αγροτική μας Ελλάδα, άμεση φορείς έτσι που να απορροφούν τις ποσότητες τις δικές σας. Ναι. Αυτό... Καταρχήν να πούμε ότι ο γεωργικός τομέας
έχει αρχίσει να ξεφεύγει, αν δεν ξέφυγε ήδη από το κλασικό παραδοσιακό καλλιεργητικό κομμάτι, δηλαδή φυτεύω στο χωράφι, σπέρνω, έρχεται ο έμπορος, το παίρνει, φεύγει και εγώ πάω στο καφενείο, ας πούμε, να παίξω την πυρίμπα. Και έχει τεθεί σε μια βάση πιο επιχειρηματική, θα έλεγα. Κάπως έτσι λειτουργούμε κι εμείς, γιατί το φυτό είναι καινούριο, ο καρπός είναι καινούριος, αγορά στην Ελλάδα δεν υπάρχει ανεπτυγμένη. Άγνωστο στην ουσία. Στην ουσία είναι άγνωστο, οι περισσότεροι δεν το ξέρουν. Γι' αυτό και εμείς επιλέξαμε να κάνουμε μία τακτική, αρχικά να κάνουμε μία τακτική ανάπτυξης του προϊόντος αυτού καθεαυτού, του καρπού δηλαδή, γιατί είναι και η βάση αναφοράς, χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα. Και παράλληλα, τώρα που βρισκόμαστε σε ένα δεύτερο στάδιο μετά τις εγκαταστάσεις των καλλιεργειών, οι οποίες ακόμα γίνονται βέβαια, ακόμα φυτεύουμε και φέτος θα φυτέψουμε, να κάνουμε μια τακτική ανάπτυξη της αγοράς. Μάλιστα. Έχουν βρεθεί η ζήτηση από ό,τι βλέπουμε φέτος, που είναι η πρώτη χρονιά που κυρίως δειγματίσαμε καρπό σε όλη την Ελλάδα, σε διάφορους προμηθευτές, η ζήτηση πάει πάρα πολύ καλά. Δεν μπορούμε να καλύψουμε πέρα από κάθε, προσδοκία. Πραγματικά πολύ ευχαριστώ. Και εσείς από το σπίτι Γκοτζιμπέρι, λοιπόν, γίνετε νέοι καλλιεργητές και κερδίστε χρήματα και δώστε και όφελος στους συνανθρώπους μας. Γιατί, Γιάννη, το Γκοτζιμπέρι δεν είναι απλά μια έτσι πολύ δελεαστική και ωραία τροφή. Είναι μια υπερτροφή. Υπερτροφή, όπως το είπες. Και γιατί ονομάζεται υπερτροφή? Θεωρείται το νούμερο ένα φρούτο παγκοσμίως, με τις περισσότερες ιδιότητες. Φρούτο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο καρπός του γκότζι περιέχει 18 αμινοξέα, 21 ιχνοστοιχεία, όπως ψευδάργυρο, ασβέστιο, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, Β1, Β2 και Β6. Περισσότερη καροτίνη, Β καροτίνη, από ότι το καρότο. Περισσότερο σίδερο από το σπανάκι. Πραγματικά. Πραγματικά, ναι. 500 φορές περισσότερη βιταμίνη C αναλογικά. Ένα κιλό πορτοκάλι, ένα κιλό γκότζι. Έτσι. Λοιπόν, έχει ωφέλιμα λίπη, ωμέγα 6, λινοϊκό οξύ. Και έχει αντιμικροβιακές και αντιμικροβιακές ιδιότητες. Λοιπόν, σε διακόπτω λίγο. Έχω εγώ ένα καρπό γκότζι. Πρέπει να τον πλύνω για να τον φάω? Είναι ήδη πλημμένη. Η συσκευασία αυτή είναι ωραία, ήδη πλημμένη. Η συσκευασία είναι πλημμένη. Τρώω το γκότζι. Ναι. Γλυκό. Γλυκό. Ζουμερό. Ζουμερό. Πόσα τέτοια πρέπει να φάω για να έχω την ημέρα, πόσα πρέπει να τρώω? Περίπου για να σε 20 γραμμάρια καθημερινά. 20 γραμμάρια πόσα τέτοια σπυράκια είναι? Περίπου στα 17 με 18 σπυράκια. 17. Με 18 σπυράκια. Έχω φάει ένα. Μετρήστε εσείς τώρα. Βοηθάει στο δυνάτισμα. Βοηθάει, ναι. Στην κυκλοφορία του αίματος. Στην κυκλοφορία του αίματος βοηθάει πάρα πολύ. Λειτουργεί όπως τα αντιπηκτικά χάπια που μας δίνουν οι καρδιολόγοι. Και γι' αυτό δεν το συστήνουμε σε ανθρώπους με καρδιακά προβλήματα. Ναι. Σε ανθρώπους που κάνουν χρήση ήδη αντιπηκτικών, χημικών δηλαδή. Σε συνδυασμό απαγορεύεται. Μάλιστα. Γιατί κάνει το ίδιο που κάνει το χάπι. Ό,τι κάνει ακριβώς χάπι. Αντιοξειδωτικό, φυσικό βοήθημα για την κυκλοφορία. Και δύο τελευταία. Για τη γυναίκα βοηθάει στη γονιμότητα. Πόσα έφαγα. Μπορείς ακόμη. Και στον άντρα είναι το φυσικό Viagra. Και στα δύο φίλοι. Και στα δύο. Τρώω εγώ τώρα. Συνεχίζω. Πού τα βρίσκω? Με έχεις πείσει. Θέλω να πάω να πάρω Γκοτζιμπέρι εγώ τώρα. Τελειώνουμε την εκπομπή. Τρίτη και όλα σήμερα ανοιχτή η αγορά. Πού μπορώ να βρω Γκοτζιμπέρι? Σε καταστήματα της Κοζάνης προς το παρόν δεν υπάρχει δίκτυο πωλήσεων. Μόνο από παραγωγούς. Μόνο από παραγωγούς. Ενώ έχουμε ανοίξει ένα μεγάλο δίκτυο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ίδρα, Έγινα. Έχουμε στείλει τα πρώτα μας δείγματα Γερμανία. Σε λίγο καιρό θα μας βρίσκεται στις αγορές της Γερμανίας. Υπέροχα. Στην Κοζάνη δεν υπάρχει σημείο πώλησης συγκεκριμένο, εκτός από τους παραγωγούς. Τα βρούμε σαν τους παραγωγούς όμως. Ναι, σύντομα θα υπάρξει. Είναι ακριβό? Πόσο πρέπει να πληρώσω να το πάρω τώρα εγώ αυτό? Ακούω φυσικά λοιπόν, διάγραφα, ακούω τόσα πράγματα. Δεν θα σου πω ότι είναι ακριβό, θα σου θέσω διαφορετικά. Ναι. Πόσα λεφτά θα δίνεις τη μέρα για να κάνεις κάτι καλό στην υγεία σου? Δεν θα δίνα 10 ευρώ. Είμαστε πολύ πιο κάτω για αυτό που θα τρως κάθε μέρα. Το ακριβό με το φθηνό είναι κάτι σχετικό. Εξαρτάται από το συγκρίνουμε. Αν σκεφτούμε ότι πολλοί άνθρωποι δίνουν 3 ή 4 ευρώ την ημέρα για να αγοράσουν τσιγάρα, τότε σας διαβεβαιώνω ότι το γκότζι είναι πάρα πολύ φθηνό. Συμφωνώ. Μπορούμε να βλέπουμε, αντί να βλέπουμε εμένα που τρώω γκότζι, γιατί έχω χάσει και το λογαριασμό προσπαθώντας να τα μετράω και όλες, μη φάω και παραπάνω γυναίκα.
και έρθω με δίδυμα αύριο εδώ πέρα στην εκπομπή, να βλέπουμε και το βίντεο, γιατί κάνατε μια παρουσίαση, ξεκινώντας από την Κοζάνη, κύριε Βαρδάκα, ανοίγοντας το δίκτυο στην ουσία, γνωριμίας του Γκότζη με το κοινό. Ναι. Να δούμε λιγάκι τα πλάνα, τη συνέντευξη του κυρίου Βαρδάκα δεν χρειάζεται να τη δούμε τώρα, και ταυτόχρονα εμείς να συζητάμε. Τώρα, άλλη ερώτηση που έχω να κάνω. Παίρνω αυτό το κυπελάκι με τον Γκότζη, το οποίο πού μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Βλέπουμε εδώ σε συνεργασία με τον Θοδωρή, που είναι και παραγωγός. Με τον Τρυποκάριδο στην ουσία. Και με τον Τρυποκάριδο, έτσι, που είναι και παραγωγός της... Ο Θόδωρος είναι παραγωγός, έκανε... Γιατί είναι ένας μάγειρας, ένας σεφ μάλλον, με πολύ φαντασία. Έκανε ένα πιάτο φαγητό, κοτόπουλο με Γκότζη. Έκανε τα παγωτά. Δεν ξέρω αν τα δείχνει στο ρεπορτάζ σας. Βλέπουμε, ναι. Βλέπουμε και τα παγωτάκια μας. Και ήταν αυτός που μας έβαλε στην πρίζα, ας πω έτσι, να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτή την προβολή. Βλέπουμε εδώ. Είναι εδώ η βλέπουμε μαρμελάδες και γλυκό κουταλιό. Το λικέρ, τα παγωτά. Παγωτά με Γκότζη μπέρι. Άρα εγώ μπορώ να κάνω παγωτό. Μπορώ να κάνω λικέρ, μπορώ να κάνω τη μαρμελάδα και το γλυκό που είπαμε. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω σε σαλάτα. Σε σαλάτα το φύλλο, το οποίο δεν το έχουμε φέρει εδώ. Ωραία. Το οποίο και ρόφημα το φύλλο. Τσάι. Και τσάι. Επίσης μπορώ και τώρα για το χειμώνα, νομίζω βοηθάει και για τα κρυολογήματα κάπου είχα. Με τόση βιταμίνη C, λογικό. Επόμενο. Έτσι. Επίσης μπορώ να το βάλω και στο φαγητό μου να το μαγειρέψω. Με τη συνταγή που έχει κάνει ο Θόδωρος εκεί, σε κάποια πιάτα ναι. Και οι Κινέζοι το χρησιμοποιούν και στις σούπες. Σε όλες τις σούπες προσθέτουν και Γκότζη μπέρι. Ή παράδειγμα οι Ιάπωνες είναι οι πιο δεδομένοι του σαλάτα. Οι... Με φύλλα Γκότζη φύλλα. Όπως έχουμε εμείς εδώ πέρα τη χωριάτικη, ναι, στην Ιαπωνία, η πιο διάσημη σαλάτα είναι με φύλλα Γκότζη μπέρι. Παρότι η Ιαπωνία δεν είναι παραγωγός χώρα του συγκεκριμένου φυτού. Μάλιστα. Εγώ δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω, η αλήθεια είναι, γιατί είναι πάρα πολύ νόστιμο. Και από τη στιγμή που δεν τρώω κάθε μέρα. Δηλαδή και να φας και κάτι παραπάνω σήμερα δεν υπάρχει θέμα. Ωραία. Μου είπε κάποιος κύριος που επίσης καλλιεργεί. Μου λέει φάει για μία εβδομάδα κάθε μέρα Γκότζη. Ζυγίζει σου μετά, χωρίς να αλλάξεις τίποτα στη διατροφή σου. Και μετά έλα λέει να αγοράσεις. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, εγώ θα σας δώσω δύο πληροφορίες. Θα μας δώσεις. Οι οποίες είναι... Τις μεταφέραν πελάτες στην ουσία που τρώνε Γκότζη. Η πρώτη είναι, με πήρε τηλέφωνο ένας διατροφολόγος από Αθήνα. Διατροφολόγος. Ωραία. Μπορείτε να έχετε στην εκπομπή καλή συχνά, βέβαια, από ό,τι ξέρω. Την έφη, την καλημέρι. Θα μας λοιπόν, τα πει και Τετάρτη. Ο οποίος επιβλέπει ένα κοριτσάκι 5 χρονών, το οποίο έχει πρόβλημα στο σηκώτη του. Οι γιατροί που επιβλέπουν το παιδί είναι Ολλανδοί. Mm-hmm. Στην καθημερινή του διατροφή το έχουν απαραίτητα 5 καρπούς Γκότζη. Απαραίτητος Γκότζη απαραίτητος... στην καθημερινή του διατροφή. Για κάποιους λόγους, βέβαια, που δεν ξέρουμε. Απλώς θα τα δούμε από κοντά, θα μας τα εξηγήσει. Θα... Και η δεύτερη πληροφορία είναι ότι μία κυρία τυχαία μόνη της είχε οστεοπόρωση. Και άρχισε να τρώει φύλλα. Όχι οστεοπόρωση. Οστεοαρθρίτιδα. Πω και πώς θα ταλαιπωρούν αυτά. Άρχισε να τρώει από μόνη της φύλλα. Ξεπληστήκαν οι αρθρώσεις. Δεν πονούσαν πλέον. Και την έχω τώρα κάθε εβδομάδα στέλνουμε φύλλα. Μπράβο. Άρα... Αυτό είναι δικό της πείραμα. Δεν το μεταφέρουμε επίσημα σαν... Μπορεί να έκανε και κάτι άλλο. Μπορεί και να... Έτσι. Άρα το Γκότζη, εκτός από το καρπό του, το φρούτο του, χρησιμοποιούμε, μας δίνει την ικανότητα να χρησιμοποιούμε και τα φύλλα του. Και τα φύλλα. Ναι, βεβαίως. Πολύ ωραία. Ναι, μπορείτε να... Επειδή με ρωτάνε, μου λένε από το κοντρόλ ότι έχουμε αρκετές ερωτήσεις. Για το πώς μπορείτε να έρθετε και εσείς σε επαφή. Υπάρχει κάποια σελίδα, κάποιο site, λοιπόν, κάποιο γραφείο που μπορεί να σας βρει ο κόσμος. Υπάρχει το site που φαίνεται στο... που είναι το goggr.com. Αχ, να το ξαναδείξουμε λίγο χάρη μου εδώ πέρα στο υπέροχο πανό μας. goggr.com, www.goggr.com στο ίντερνετ, όπου μπορείτε να πάρετε όλες τις πληροφορίες. Ναι, υπάρχει και η τεχνογνωσία που έχουμε μέχρι στιγμής από τις καλλιέργειές μας και τα τηλέφωνά μας, όποιος θέλει να μας βρει και να πάρει οποιαδήποτε πληροφορία. Πάρα πολύ ωραία. Μετά επίσης είναι το Facebook. Ναι, ή στο Facebook, Γκότζη μπέρι Κοζάνη. Γκότζη μπέρι Κοζάνη, με ένα στόμα, μια φωνή, στηρίζουμε τον Γκότζη μπέρι.
Θα έχουμε την ευκαιρία εδώ στο like τις επόμενες εβδομάδες να μαγειρέψουμε κιόλας ζωντανά με Γκότζι Πέρι. Μιας και θα έχουμε συνεργασία με τον Τρυποκάριδο και με τον Θοδωρή, θα σας έχουμε ξανά κοντά μας. Όπως θέλετε. Για να κάνουμε έτσι αυτές τις ωραίες γλυκές γεύσεις με Γκότζι Πέρι. Εγώ αυτό το κρατάω. Θα σας αποκαλύψω ποιο είναι το επόμενο του Θόδωρου. Ναι, πες το. Θα είναι σοκολατάκια με Γκότζι. Σοκολατάκια με Γκότζι. Πω τώρα για τις γιορτές, κυρίες μου, ετοιμαστείτε. Εγώ αυτό το κρατάω. Για σας το φέρνω. Σήμερα είναι Τρίτη. Την επόμενη Τρίτη, σήμερα Τρίτη, να πω τα κιλά μου. Για να σας πω πώς θα είμαι την επόμενη Τρίτη. Θα τρώω κάθε μέρα 17 καρπούς, πώς πρέπει. Περίπου εκεί. 16 θα φάω εγώ, μην το παρακάνω. 16 καρπούς Γκότζι. Και θα έρθω να σας πω την επόμενη. Πραγματικά θα σας ορκιστώ αν έχω χάσει ή αν όχι. Το πρώτο που θα αισθανθείς θα είναι μεγάλη ενέργεια. Ενέργεια? Κι άλλη? Πού θα φτάσουμε? Λοιπόν, εντάξει, ο Χάρης θέλει να πει ότι είμαι 48 κιλά τώρα για να δούμε πόσο θα είμαι την επόμενη Τρίτη. Εντάξει, Χάρη μου. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Βαρδάκα και τον Γιάννη Πονθιάκα για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας δώσανε σήμερα. Με τον Γκότζι εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε επόμενες εκπομπές. Με εσάς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, Τετάρτη, στις 5.30. 6. Παρακάτι το πολύ θα είμαστε στον αέρα. Δεν προλαβαίνω να κληρώσω πάλι το κρασί. Αύριο θα το δώσω με το που ξεκινήσω. Σίγουρα, το υπόσχομαι. Ναι, ακολουθεί κεντρικό δελτίο, ειδήσεων με τον Απόστολο Γαϊτάνη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 9 με τον αποκαλυπτικό Θόδωρο Καρυπίδη και εκεί στο ενδιάμεσο γύρω στις 8, έλα στη θέση μου. Μάριος Σημειονίδης και Μιχάλης Μίγκος και Μάριος Σημειονίδης δίνουν τις δικές τους λύσεις, απόψεις, μοιράζουν τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε, φυλάκια. Τα λέμε αύριο. Ευχαριστώ πολύ τον Γκότζι. Βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση ενός από τα superfoods της νέας εποχής, Γκότζι Πέρι λοιπόν, και κοντά μας έχουμε...